Τη Δευτέρα του Πάσχα επιστρέφουν στο γήπεδο ποδοσφαιριστές αναγέννησης προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τα play-out. Εκεί την όμορφη θα επιχειρήσουν να μπουν σε ρυθμούς μπαράζ, αν και αυτά είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σάκη Θεοδωσιάδη μετά τη θεραπευτική νίκη επί του Ολυμπιακού Βόλου ακολούθησε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και η δουλειά συνεχίστηκε ενώπιση των play-out. Ο μεγάλος στόχος της παραμονής έχει συσπηρώσει και την όμορφη που απέδειξε με τις τελευταίες εμφανίσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πως έχουν όλα τα φώτα να παραμείνουν και τη νέα χρονιά στην κατηγορία. Η προπόνηση της Μεγάλης Πέμπτης αποτέλεσε και την τελευταία πριν το Πάσχα, καθώς ο Άκης Θεοδωσιάδης παραχώρησε τρίμερο ρεπό στους παίκτες του και άπαντες θα επιστρέψουν σε ρυθμούς προπονήσεων τη Δευτέρα, αφού η δυνατότητα για μεγαλύτερη ξεκούραση δεν υπάρχει. Ο τεχνικός των Κιτινόμενων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίσει το σύνολο των ποδοσφαιριστών του, αφού και ο Άκης Μίχος ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του και εικάζεται πως θα είναι έτοιμος στο ξεκίνημα των αγώνων που θα κρίνουν το στόχο της φετινής χρονιάς.